Ο Φθαλμιατρίο έχει το πρώτο κέντρο υγεία Χανίων, αλλά χωρί εργαλεία. Ο παλιό διαγνωστικό εξοπλισμό που διέθετε εδώ και χρόνια βγήκε σε αχρηστία με αποτέλεσμα οι γραφειοκρατικέ διαδικασίε προμήθεια νέου να καθυστερούν και όποιο θέλει μια απλή μέτρηση, για παράδειγμα, μοιοπία ή πρεσβειοπία, να πηγαίνει στο νοσοκομείο για να εξυπηρετηθεί δωρεάν. Είχαν θέματα και εκμεταλλευτήκαμε την περίοδο του, του κορονοϊού έτσι ώστε να, να, να ζητήσουμε την προμήθεια υλικών. Κάποια στιγμή καθυστέρησε αυτός ο εξοπλισμός. Αυτή τη στιγμή όμως μπορώ να πω ότι έχουν, έχουν έρθει τα, τα μισά πράγματα από ό,τι έχουμε ζητήσει. Δεν είχαν προσφέρει εταιρείε για τα υπόλοιπα μισά. Τώρα επανα, γίνεται επαναπροκήρυξη το, για, για, την, για την αγορά τέλος πάντων αυτών των, των, των υλικών και αντικειμένων. Μόνιμη οφθαλμίατρος υπάρχει στο κέντρο υγεία, αλλά αφού το ιατρείο δεν είναι εξοπλισμένο, υπηρετεί στο νοσοκομείο Χανίων. Ο κύριο Ρούτσο εκτιμά ότι στα μέσα του 2025 θα έχουν τοποθετηθεί όλα τα μηχανήματα και εξαρτήματα και το κέντρο υγεία θα μπορέσει να παρέχει τη συγκεκριμένη υπηρεσία. Παράλληλα, μετά από 12 χρόνια απουσία, γίνονται ενέργειε προκειμένου στο πρωινίκα να γίνονται και πάλι τεχνητέ οδοντοστοιχίε. εδώ και 12 χρόνια, όταν όταν παρετήθηκαν και ουσιαστικά συνταξιοδοτήθηκαν οι οδοτεχνίτε του τότε ΙΚΑ, μιλάμε ακόμα ΙΚΑ ήμασταν εδώ, όχι κέντρο υγεία, σταμάτησε να λειτουργεί το τμήμα το προσθετικό και μάλιστα και ο εξοπλισμό του μοιράστηκε όπου υπήρχαν κάποιε μονάδε που δούλευαν ακόμα οδοτοστοιχίε. Το άλλο δεν υπήρχε προσωπικό εδώ τεχνίτες και οπότε πέρσι, μάλλον φέτο, λάθο κάνω το 24, έγινε σύμβαση με κάποιον ιδιότητο τεχνίτε εδώ στα χανιά και σε άλλα μέρη, θα μιλήσω για τον ομοχανίων, αλλά περιμένουμε και από εκεί εξοπλισμό γιατί όπω σα είπα είχε διαλυθεί το, το τμήμα έτσι ώστε κάποια στιγμή να ξεκινήσουμε. Εν αναμονή λοιπόν είναι ο εξοπλισμό και για το εργαστήριο τεχνητή οδοντοστοιχεία. Ζητούμενο βέβαια είναι το ποιο οδοντίατροι θα παίρνουν τα μέτρα στου πολίτε, μια και από του τρει που υπηρετούν στο πρώτο κέντρο υγεία Χανίων, το επόμενο διάστημα μπορεί να μείνει ένα λόγο συνταξιοδοτήσεων και αποχωρήσεων, ενώ κάθε μήνα θα μπορούν να κατασκευάζονται μέχρι 15 δοντοστοιχείε. Έχουν προχωρήσει οι διαγωνισμοί, τώρα δεν ξέρω αν ξεκινήσουμε μέσα στο Δεκέμβριο. Γιατί υπάρχουν και οι διακοπέ των Χριστουγέννων. Αλλά πι 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 πιστεύω ότι το αργότερο μέχρι τον Ιανουάριο πρέπει να έχει ξεκινήσει. Όχι σε μεγάλο βαθμό, έτσι. <Ρι> για να εξηγήσω και κάτι, ναι, να έρθει ο εξοπλισμό, να δω ποιοι θα μπορέσουμε να, να συμμετέχουμε στο πρόγραμμα να διευκρινίσω όμως ότι ο αριθμός των, των οδοντιστοιχείων που θα γίνονται, επειδή υπάρχει μόνο ένα συμβελημένος οδοντιστοιχείς, θα είναι πολύ μικρός. Αλλά τουλάχιστον να το ξεκινήσουμε πιλωτικά, να δούμε τι γίνεται και να δούμε πόσο μπορεί να, να αναπτυχθεί περαιτέρω. Η ορθή λειτουργία τη πρωτοβάθμια φροντίδα προάγει ουσιαστικά την υγεία των πολιτών και για τον λόγο αυτό πρέπει να ενισχυθεί. Αν έλειπε, χιλιάδε πολίτε θα προσθέτονταν στι επισκέψει του νοσοκομείου Χανίων. Για παράδειγμα, το 2023 στο πρώτο κέντρο υγείας έγιναν 11.721 επισκέψεις μεταξύ άλλων στα τρία παθολογικά ιατρία. 8.821 αιμοληψίες, 5.349 ακτινογραφίες, 2.982 υπέρυχοι, έτσι, εξετάσεις. Είχαμε 551 επισκέψεις στο μευτικό, Παράλληλα έγιναν εκατοντάδες τεστ-παπ, χιλιάδες επισκέψεις στη διορματολόγο, την παιδίατρο, τον καρδιολόγο, τον ορθοπαιδικό αλλά και άλλες ειδικότητες. Αξίζει να σημειωθεί πως πέρυσι, κατά του κορονοϊού, εμβολιάστηκαν συνολικά 1.900 άτομα.